Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ξημερώνει Σάββατο. Από τώρα να ευχηθώ να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Ήρεμο, χαλαρό, καιρός θα είναι καλός για την εποχή, μάλιστα θα έλεγα πολύ καλός καιρός. Με ήλιο να ξεκουραστείτε με τους δικούς σας ανθρώπους και να γεμίσετε τις μπαταρίες. Έχουμε πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συντροφιά και απόψε για το επόμενο δίωρο, φίλες και φίλοι. Κυριαρχεί οπωσδήποτε το Σκοπιανό. Σήμερα είχε και συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός. Έχουμε πάρα πολύ ρεπορτάζ. Και αύριο από το πρωί ο κύριος Τσίπρας θα δεχθεί τους πολιτικούς αρχηγούς. Ξεκινάει με τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο κύριος Καμμένος έκανε σήμερα μια ενδιαφέρουσα δήλωση. Ο Πάνος Καμμένος, υπουργός άμυνας και αρχηγός των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Όποιος τολμήσει να ανέβει σε ελληνικό έδαφος, δεν θα υπάρχει την επόμενη στιγμή, λέει ο κύριος Καμμένος. Είχε πάει στον εορτασμό της 60ης επετείου από την ίδρυση της Σχολής Υποβρυχίων Καταστροφών και είπε ότι οι κανόνες εμπλοκής είναι απελευθερωμένοι και ξέρουν καλά ότι όποιος τολμήσει να ανέβει σε ελληνικό έδαφος δεν θα υπάρχει την επόμενη στιγμή. Δεν παίρνει πλέον ο άνεμος τις σημαίες. Τις σημαίες τις υποστέλουμε μόνο εμείς για να τις αντικαταστήσουμε όταν φθαρούν. Ο γραμματέας του ΚΚΕ, ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας. Για το Σκοπιανό, φίλες και φίλοι, πολύ ενδιαφέρουσα δήλωση από τον κύριο Κουτσούμπα. Προϋπόθεση συζήτησης, κλείσιμο αλυτρωτικού, αλλαγές στο Σύνταγμα. Σαφής, όπως συνηθίζει να είναι ο κύριος Κουτσούμπας, είπε ότι υπάρχουν πιο ουσιαστικά ζητήματα πέρα από την ονοματολογία, και αυτά είναι ανοιχτά, αλυτρωτισμοί, αλλαγές συνόρων, το Σύνταγμα της γειτονικής χώρας, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Κουτσούμπας, ενώ σημείωσε ότι δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση ώστε να γίνουν γνωστές η επίσημη θέση της κυβέρνησης, η ακριβής διαπραγματευτική γραμμή της και οι κόκκινες γραμμές της. Από ό,τι φαίνεται, από ό,τι μαθαίνουμε, από ό,τι διαβάζουμε, λέει ο κύριος Κουτσούμπας, προκρίνουν αυτό το Νόβα Μακεδονία. Γι' αυτό και ο κύριος Πρωθυπουργός μίλησε για χρονικούς προσδιορισμούς. Οποιοδήποτε όνομα με σύνθετη ονομασία που θα περιέχει τον όρο Μακεδονία ή παράγωγό του, με αυστηρά κατά την άποψή μας γεωγραφικό προσδιορισμό, θα πρέπει οπωσδήποτε να συνδυάζεται, να έχει απαραίτητη προϋπόθεση συγκεκριμένες εγγύησεις όπως είναι το Σύνταγμα της γειτονικής χώρας. Και τα διάφορα ζητήματα όπως οι θεωρίες περί μακεδονικού έθνους, άρα περί μακεδονικής μειονότητας, οι διάφοροι μεγαλοειδεατικοί στόχοι για Μακεδονία του Αιγαίου και μία σειρά τέτοια ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με αλυτρωτισμούς, με επαναχάραξη συνόρων που πάντα γίνεται με πολεμικές εμπλοκές, φυσικά και όχι με διαπραγματεύσεις. Είπε ο κ. Κουτσούμπας, νομίζω, μία πολύ καθαρή και σημαντική δήλωση από τον γραμματέα του ΚΚΕ. Ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, φίλες και φίλοι, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, εκτιμά ότι ο κ. Τσίπρας άνοιξε το Σκοπιανό γιατί θέλει κόμμα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Μίλησε σε μία συνέντευξη και είπε ότι ο κ. Τσίπρας, που δεν ενδιαφέρεται για τίποτα άλλο παρά μόνο για τον εαυτό του, αποφάσισε να ανοίξει το θέμα. Τι θα κάνει, σου λέει η Νέα Δημοκρατία? Θα πει ναι στη σύνθετη ονομασία, θα αφήσει τον Καμμένο να το παίξει Μακεδονομάχος, θα ανέβει δημοσκοπικά, θα χάσει ο Μητσοτάκης κάποιες μονάδες και θα ξαναμπεί ο Καμμένος στη Βουλή. Αυτό το σχέδιο όμως δεν βγαίνει, γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν τσίπησε και ο Μητσοτάκης το κατάλαβε αμέσως. Ο Τσίπρας θέλει να δημιουργηθεί νέο κόμμα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν πιστεύω ότι ο Φραγκούλης ήταν όργανο του Τσίπρα. Είχαμε Ιερά Σύνοδο σήμερα, έκτακτη Ιερά Σύνοδο, και υπάρχουν ενδιαφέροντα πράγματα και από την Ιερά Σύνοδο. Βγήκε μια ανακοίνωση μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου, και σημειώνεται πως η Εκκλησία της Ελλάδος δεν θα αποδεχθεί τη χρήση του όρου Μακεδονία ή οποιαδήποτε παραγόγου. Αξίζει να σημειωθεί πως την ανακοίνωση τονίζεται πως τα μέλη της Εκκλησίας της Ελλάδας μπορούν να συμμετέχουν στα συλλαλητήρια κατά συνείδηση, με σύνεση και υπευθυνότητα. Ο επικεφαλής της Λαϊκής Ενότητας, ο κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης, φίλε και φίλοι, λέει ότι η κυβέρνηση εκτελεί διατεταγμένη υπηρεσία στο Σκοπιανό. Αυτή είναι η άποψή του. Δεν είμαι αισιόδοξος ότι θα υπάρξει λύση. Η κυβέρνηση εκτελεί διατεταγμένη υπηρεσία στο ζήτημα. Μίλησε στο Real και είπε αυτά που είπε. Και διατεταγμένη, μάλιστα, λέει, υπηρεσία των ΗΠΑ της Αμερικής. Η εντολή είναι σαφής, άρον-άρον κλείστε το θέμα με τη Φίρομ, διότι επήγει η ένταξή τους στο ΝΑΤΟ. Κράτησα και μία τελευταία δήλωση από τον κύριο Κατσίκη, τον βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων,
ο οποίος λέει ότι αν μπει ο όρος Μακεδονία στην ονομασία θα φύγει. Έτσι λέει. Αν δώσουμε τον όρο Μακεδονία, είναι σαν να πουλάμε την εθνική μας ταυτότητα, την εθνική μας ιστορία και τον πολιτισμό μας. Στο ενδεχόμενο, η ονομασία που θα φτάσει ως πρώτα στη Βουλή να εμπεριέχει τον όρο Μακεδονία, ο κύριος Κατσίκης ήταν ξεκάθαρος και λέει: αν συμβεί κάτι τέτοιο, εγώ θα φύγω. Πολύ σημαντική, φίλες και φίλοι, η συνάντηση του κυρίου Τσίπρα με τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο στο Προεδρικό Μέγαρο. Να δούμε full frame φωτογραφία από το Προεδρικό Μέγαρο. Ο κύριος Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Πρόεδρο για τις εξελίξεις στο Σκοπιανό. Είπε ο κύριος Τσίπρας, υπήρξε μια προσπάθεια προσέγγισης και έγιναν και κάποια βήματα. Το επόμενο διάστημα θα εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες. Θέλω να σας ενημερώσω, μέσα σε ένα κλίμα ουσιαστικού διαλόγου και νυφαλιότητας, θα αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα, όπως και όλα τα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Η εξωτερική πολιτική έχει συνέχεια και αυτή τη συνέχεια εμείς την τηρούμε. Πρόσθεσε ο κύριος Τσίπρας πως έγιναν βήματα και από τις δύο πλευρές, ενώ χαρακτήρισε ένδειξη καλής θέλησης την αλλαγή ονομασίας στο αεροδρόμιο των Σκοπίων. Τόνισε επίσης πως στόχος της κυβέρνησης είναι η οικοδόμηση μιας εθνικής γραμμής στο ονοματολογικό της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, σημειώνοντας πως οι διαφορετικές απόψεις είναι θεμητές, αλλά όχι οι μικροκομματικές σκοπιμότητες. Ο κύριος Παυλόπουλος τόνισε ότι το ζήτημα του αλυτρωτισμού της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας δεν είναι μόνο ζήτημα της Ελλάδας. Να καταλάβουν και οι γείτονές μας πως είναι και θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο αλυτρωτισμός είναι αντίθετος με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Η ενταξιακή πορεία των Σκοπίων περνάει από την εξάλληψη των αλυτρωτισμών. Σαφής, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Παυλόπουλος. Κοντά μας απόψε, Νότης Μαριάς, ανεξάρτητος ευρωβουλευτής, πρόεδρος του Η Ελλάδα, ο Άλλος Δρόμος. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους φίλους τηλεθεατές μας, Εμίλιε. Θεωρώ ότι είναι μια σημαντική εξέλιξη αυτή που είχαμε μετά το συλλαλητήριο. Θυμάσαι, ήταν παραμονές του συλλαλητηρίου, ήμουν στην εκπομπή σου, είχα πει ότι θα συμμετάσχω κι εγώ μαζί με τα μέλη και τους φίλους του κινήματός μας και είχα μάλιστα καλέσει όσους μας βλέπουν να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Επειδή το τελευταίο διάστημα το Σκοπιανό ήταν το κυρίαρχο, εγώ παρακολουθώ με ενδιαφέρον τις μετεξελίξεις των διαφόρων θέσεων που είχαν τα διάφορα κόμματα, ακόμα και η έμφαση που δίνουν κάθε κόμμα στο θέμα αυτό. Πιστεύω ότι ήταν καταλυτικό το συλλαλητήριο, ήταν τεράστιο και νομίζω δρομολογεί πολύ σημαντικές εξελίξεις. Επίσης θα πρέπει, και θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε, να γίνει κατανοητό το επίπεδο διεργασιών στην ίδια την κοινωνία, ναι, που γίνονται και ναι, οι οποίες πρέπει να εξηγηθούν, να ερμηνευθούν για να μπορέσουμε να δούμε πώς θα επηρεάσει αυτή η μεγάλη κινητοποίηση, ναι, ναι, όπως επίσης από ό,τι φαίνεται και ένα πολύ μεγάλο συλλαλητήριο στις 4 Φεβρουαρίου συνολικά τις πολιτικές εξελίξεις και όχι μόνο το Σκοπιανό. Μάλιστα. Πέτρος Μιλιαράκης, δικηγόρος Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων. Καλώς ήρθατε, κύριε Μιλιαράκη. Καλησπέρα, Εμίλια. Καλησπέρα. Είχα καιρό να σας δω, Βέβαια, ότι πρέπει να έρθουμε. Εξελίξεις πολύ σημαντικές. Έχετε έρθει σε μια βραδιά πολύ ενδιαφέρουσα. Εγώ βέβαια εστιάζω ιδιαίτερο στη σημερινή συνάντηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με τον Πρωθυπουργό. Ναι, ναι. Και στις on-camera δηλώσεις του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, που συνεννούσε βεβαίως και ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως. Ήταν σαφέστατος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για την εξάλληψη οποιασδήποτε έννοιας αλυτρωτισμού. Έβαλε το ζήτημα ότι αυτό δεν αφορά μόνο την απέτηση της Ελλάδας, αλλά αφορά παρεά πολιτική των ΗΠΑ, εναιστός απολυτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφέρθηκε και στις δηλώσεις σκηνά, αν δεν απατώμε. Ναι, ναι, το ζήτημα του αλυτρωτισμού δεν αφορά θέμα διμερών σχέσεων, αφορά θέμα ευρωπαϊκής πολιτικής. Τα σύνορα της Ελλάδας είναι και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αλυτρωτισμοί και παρόμοιες μεγαλοειδετικές απόψεις είναι απαράδεκτες. Πρέπει λοιπόν, και όπως βλέπω το πολιτικό προσωπικό, εκεί κατευθύνεται και η πολιτική ηγεσία, ως πρόκριμα να προταχθεί το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης και εδώ είμαστε να συζητήσουμε τα περαιτέρω. Άνευ αυτών δεν πρέπει να υπάρχει στο τραπέζι καμία συζήτηση. Ευχαριστώ Άρα πολύ. Θα τα πούμε στην πορεία, θα τα πούμε στη περαιτέρω συνέχεια, για τις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στο Σκοπιανό. Και όχι μόνο. Ελένη Αυλονίτου, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ στη δεύτερη Αθηνών. Κυρία Αυλονίτου, καλώς ήρθατε. Τι κάνετε? Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Χρονίζει ένα πρόβλημα τόσα χρόνια.
Έτσι, παρουσιάζεται ένα παράθυρο ευκαιρίας να το λύσουμε, γιατί υπάρχει μια μετριοπαθή κυβέρνηση στη γείτονα χώρα και γιατί θέλουν να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να την πάρουμε αυτή την ευκαιρία να δοκιμάσουμε αν μπορούμε να το λύσουμε με αμοιβαία αποδεκτή λύση. Έχουμε μια χώρα η οποία είναι σε αστάθεια, μπορεί να εξάγει, να εξάγει αυτή την αστάθεια και προς εμάς. Αν μπορέσουμε να τη σταθεροποιήσουμε με δομές κράτους, έτσι, κανονικού κράτους ενταγμένου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πάντα βέβαια με αμοιβαία, με συμφωνία αποδεκτή και αμοιβαία και από τα δύο κράτη, θα είναι καλά. Πώς το κάνουμε, πώς το πάμε να το κάνουμε αυτό, με μια εθνική γραμμή, η οποία είναι συνέχεια, έρχεται από το παρελθόν. Δεν είναι κάτι ξεχωριστό από τη γραμμή Καραμαλή το 2007-2008, αλλά θα σας πω και από το συνασπισμό το 2000, από το 1992 που είχαμε αυτό το θέμα, ναι, όπου μιλούσε για μια σύνθετη ονομασία με έργα όμνες, θα έλεγα. Έτσι, κάτι το οποίο αποτυπώνεται πάρα πολύ καλά και από τον κύριο Αβραμόπουλο, Υπουργό Εξωτερικών επί κυβέρνησης Σαμαρά, ο οποίος τα έβαλε τα θέματα, αν σας το διαβάσω και τη δήλωση, δεν θέλω να πάρω το χρόνο, ναι, ότι ακριβώς η Ελλάδα, επιδεικνύοντας ένα πνεύμα οικοδομητικό, λέει ότι προέβη σε ένα μείζον συμβιβαστικό βήμα αποδεχόμενο σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προορισμό για χρήση όλων. Κάτι το οποίο δεν θα δημιουργεί νικητές και ηττημένους, αλλά θα δημιουργήσει μια συνεργασία έτσι να προχωρήσουμε τα πράγματα μπροστά. Τι βλέπουμε όμως στην Ελλάδα, για να τελειώνω, κύριε Λιάτσο, ναι, βλέπουμε τακτικισμούς. Ο καθένας προσπαθεί να δει πώς θα τοποθετηθεί, αν και εφόσον έρθει το θέμα στη Βουλή. Και πέστε μου κάτι, μάλλον θα προβλέπω κάτι. Θα δείτε ότι αν αυτό το θέμα έρθει στη Βουλή, ότι ανάλογα πώς θα τοποθετηθούν τα κόμματα, οι βουλευτές, έτσι, θα υπάρχει μεγάλη ανακατάταξη στο πολιτικό προσωπικό της χώρας, έτσι, από το πώς θα συμπεριφερθούν σε αυτό το ζήτημα. Βέβαια, τελειώνοντας, ο Πρωθυπουργός έτσι τα έβαλε όπως πρέπει τα πράγματα. Έβαλε πρώτα το θέμα, τα θέματα του αλυτρωτισμού, που ούτως ή άλλως η ένταξή τους, όπως είπατε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση προϋποθέτει ότι αυτά τα πράγματα δεν θα υπάρχουν. Αυτό το έβαλε ως μείζον θέμα. Και από εκεί και πέρα μένει να έρθει στη Βουλή να τοποθετηθούν τα κόμματα και να δούμε πώς θα γίνεται. Γιατί τελειώνοντας, η αξιωματική αντιπολίτευση βλέπουμε ότι εκεί να γίνεται το αλαλούμ. Έχει τριχοτομηθεί, ξεκινάει με τη γραμμή Καραμαλή, προχωράει το μεσημέρι στη γραμμή Σαμαρά, το βράδυ πάει στη γραμμή. Θα τα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια όλα αυτά. Εντάξει, όλα αυτά, κυρία Βλονίτου, να είστε, ναι, καλά. Ναι, ωραία. Πάνος Παναγιωτόπουλος, τον βλέπετε κάθε βράδυ, 9 με 10 στο Κόντρα, Δευτέρα με Πέμπτη, και σήμερα που είναι Παρασκευή βρήκε χρόνο και ήρθε ο Πάνος Παναγιωτόπουλος στην εκπομπή. Χαρά μου, Εμιλία. Και δική μου, δημοσιογράφος, και μάλιστα με μια πολύ σημαντική δημοσιογραφική δουλειά, δημοσιογραφική επιτυχία, αλλά θα σας πω σε λίγο και θα σας δείξω και κάποιες φωτογραφίες. Δικηγόρος, πρώην Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας σε διάφορα υπουργεία και κρίσιμα υπουργεία. Και συνεργάζεσαι πάνω, αγαπητέ κύριε Παναγιωτόπουλε, με το. Και με το europost.gr. Με το europost.gr. Καλώς ήρθατε. Καλώς σε βρήκα, Εμίλια. Εκλεκτή η συντροφιά απόψε, όπως κάθε βράδυ. Θέλω να πω ότι πριν ξεκινήσουμε την άσκηση κριτικής, γιατί άκουσα την κυρία Αδωνίτου, ότι φίλοι μου, πολλά έχω να πω κι εγώ σε ό,τι αφορά τις παραλήψεις και τις αβελτηρίες του κυρίου Τσίπρα και ίσως και τις πολιτικές του υστεροβουλίες, νομίζοντας ότι θα διχάσει την αντιπολίτευση κτλ. Αλλά πριν μπούμε σε αυτά, να ξεκινήσουμε από τα μεγάλα θέματα. Το Σκοπιανό, γιατί βλέπω ένα μέρος του πολιτικού προσωπικού της χώρας να θέλει να βάλει τα κάρβουνα κάτω από το χαλί, λέγοντας ότι, εν πάση περιπτώσει, τι έχουμε να φοβηθούμε από ένα μικρό κράτος που είναι στα βόρεια σύνορά μας, ας το λύσουμε το θέμα όπως, μην το έχουμε μπροστά μας κτλ. Το Σκοπιανό είναι ένα από τα μεγάλα εθνικά ζητήματα της χώρας. Διότι μέχρι τώρα ένα μέρος των Σκοπίων, με τη σύμφωνη γνώμη κάποιων ισχυρών, δυστυχώς, έχει αποπειραθεί να κλέψει ένα σημαντικό κεφάλαιο της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδος. Μάλιστα. Για μας όμως δεν έχει μόνο ιστορικό βάθος, έχει και γεωπολιτικό βάθος. Αυτή τη στιγμή είναι ένα παίγνιο στα Δυτικά Βαλκάνια, στο οποίο αναμειγνύονται οι Ρώσοι, οι Αμερικανοί και οι Γερμανοί. Φαίνεται ότι η πλευρά των Αμερικανών επήγεται, το δικό μου ρεπορτάζ λέει, ότι κατά την επίσκεψη Τσίπρα στο Λευκό Οίκο και κατά τη συνάντηση που είχε με τον αντιπρόεδρο Mike Pence, ετέθη το ζήτημα από τότε. Δηλαδή, το πώς η Ελλάδα μπορεί να διευκολύνει το ΝΑΤΟ να διευρυνθεί προς τα Δυτικά Βαλκάνια,
και πώς μπορούν οι Ηνωμένες Πολιτείες να παρέμβουν για να αρθούν οι εκκρεμότητες μεταξύ της ελληνικής δημοκρατίας και των Σκοπίων. Τώρα, οι Αμερικανοί επήγονται περισσότερο διότι στις αρχές του χρόνου ο Σέρβος πρόεδρος, υπό τη νέα ιδιότητά του, του εκλεγμένου πρόεδρου της Σερβικής Δημοκρατίας, ο κύριος Βούτσιτς, παλιός υπουργός Αμήνης, είχα την ευκαιρία να τον γνωρίσω και να αποκτήσω φιλία μαζί του, πήγε στη Ρωσική Ομοσπονδία. Και όχι μόνο πήγε εκεί, αλλά τόσο στη συνέντευξη που έδωσε μετά τη συνάντησή του με τον Πούτιν, είχαν 2,5 ώρες τετατέτ και μετά ακολούθησε η συνάντηση των δύο αντιπροσωπιών με επικεφαλής τους Πούτιν και Βούτσιτς. Ο Σέρβος λοιπόν πρόεδρος ανακοίνωσε ότι η Σερβία δεν πρόκειται να μπει στο ΝΑΤΟ. Είπε ότι το 75 με 80% του λαού της Σερβίας δεν θέλει κάτι τέτοιο. Ανακοίνωσε ότι η Σερβία προχωρεί στην παραγγελία ρωσικών όπλων πάσης φύσεως, αντεροπορικά συστήματα, πολεμικά αεροσκάφη, δυνάμεις πυροβολικού, τεθωρακισμένα και ούτω καθεξής. Είπε ότι από εδώ και πέρα οι σερβικές ένοπλες δυνάμεις θα αναπτύξουν όσο μπορούν την επιχειρησιακή τους δυναμική βασιζόμενη στη συνεργασία με το ρωσικό παράγοντα. Ναι, ναι. Πράγματα τα οποία, όπως αντιλαμβανόμαστε, δημιούργησαν εύλογες ανησυχίες στην Ουάσιγκτον. Επιπλέον, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δύο ακόμη λόγους. Ο δεύτερος λόγος αφορά την πορεία των ενεργειακών αγωγών που σκοπός είναι να αξιοποιήσουν τα κοιτάσματα φυσικού αερίου που έχουν ανακαλυφθεί στην νότιο-ανατολική Μεσόγειο, Λεβιάθαν κλπ, τα οποία θα κινηθούν προς βοράν, ο δεύτερος λόγος. Και ο τρίτος είναι Αμερική και η Γερμανία αγωνιούν για την τύχη που θα έχει αυτό το κράτος, το οποίο αποτελείται από δύο αντιφατικές μεταξύ τους, αντιφάσκουσες εθνοτικές οντότητες. Από τη μία σλαβική που εκπροσωπεί περίπου το 65% και από την άλλη η αλβανική που εκπροσωπεί ένα 30%. Το 5% είναι μικρότερες μειονότητες, τουρκική, ρωμά, βουλγαρική και μία μικρότερη ελληνική. Λοιπόν, το 2001 είχαμε εθνοτικές συγκρούσεις στην περιοχή και παρολίγον το κράτος αυτό να διαλυθεί. Από εκεί και πέρα παρενέβησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε στη λεγόμενη πλατφόρμα των τυράννων. Εκλήθησαν τα αλβανικά κόμματα και έχει σημασία, κύριε Λιάτσο, για να δούμε τι σημαίνει ευρύτερο παιχνίδι στην περιοχή. Εκλήθησαν μετά τις εκλογές του Δεκεμβρίου του 2016 τα αλβανικά κόμματα στα τύρανα. Ο κύριος Ράμα μπροστά στις κάμερες έβαλε τα αλβανικά κόμματα να υπογράψουν τη λεγόμενη πλατφόρμα των τυράννων, με την οποία απίφθηναν προτάσεις συνεργασίας στα σλαβικά κόμματα, με σκοπό τι? Να διαρρήξουν τη συνεργασία με τον Γκρούευσκι, ο οποίος είναι πρώτο κόμμα. Έχει φύγει από την ηγεσία, είναι ο κύριος Μίτσκοτσκι τώρα, αλλά το βέμερό του κυρίου Γκρούευσκι είναι πρώτο κόμμα, με μικρή διαφορά από τον κύριο Ζάεφ. Και να κατευθυνθούν με επίνευση του αμερικανικού παράγοντα προς τη συνεργασία με την Σοσιαλδημοκρατική Ένωση του κύριου Ζάεφ. Μάλιστα. Όταν λοιπόν, προσέξτε τώρα για να έχετε εικόνα και κλείνω, για να δείτε τι σημαίνει ξένη ανάμιξη και τι σημαίνει αμερικανικός βολονταρισμός στην περιοχή. Όταν λοιπόν ο Γιώργη Ιβάνοφ, ο νυν πρόεδρος των Σκοπίων, αρνήθηκε να δώσει εντολή σχηματισμού στο δεύτερο κόμμα, στον κύριο Ζάεφ, από τη στιγμή που ο Ζάεφ του είπε: έχω τη δεδηλωμένη, συγκεντρώνω 62 κοινοβουλευτικές ψήφους, οι Ηνωμένες Πολιτείες έστειλαν τον βοηθό υφυπουργό των Εξωτερικών, ο οποίος παρενέβη ευθέως στο προεδρικό μέγαρο των Σκοπίων, και έστειλε ένα τελεσίγραφο στον Ζάεφ, στον Ιβάνοφ, και του είπε ότι αν σε 48 ώρες δεν δώσεις εντολή στον πρόεδρο της Σοσιαλδημοκρατικής Ένωσης να σχηματίσει η κυβέρνηση με το πρώτο αλβανικό κόμμα του κυρίου Αχμέτη και με το δεύτερο του κυρίου Σέλα, τότε θα έχεις να κάνεις μαζί μας. Μάλιστα. Το αποτέλεσμα, ο Ιβάνοφ εκάμφθη, η εντολή εδόθη, για πρώτη φορά εξελέγει πρόεδρος της Βουλής των Σκοπίων Αλβανός, ο κύριος Τζαφέρη, ο οποίος μάλιστα στον πρόλογο της πανηγυρικής του ομιλίας ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας των Σκοπίων ξεκίνησε να μιλά αλβανικά για να τονίσει ότι έχει σημασία να καθιερωθεί ως δεύτερη επίσημη γλώσσα και ήδη υπεγράφει το διάταγμα η αλβανική γλώσσα σε όλη την επικράτεια. Θέλω να πω δηλαδή ότι έχουμε το δώσατε το χάρτη απολύτως, ναι. Το οποίο έχει τη θριαλίδα της διάλυσης κάτω από τα πόδια του πολιτικού του συστήματος. Κάτι που δεν θέλουν επίγονται, οι Αμερικάνοι. Λοιπόν, οι Αμερικανοί, ακριβώς. Το θέμα δεν είναι να μην το λύσουμε, το θέμα είναι να το λύσουμε. Αλλά υπό προϋποθέσεις συμφέρουσες για τη χώρα. Ευχαριστώ πολύ. Και όχι να βάλουμε τα κάρβουνα κάτω από το χαλί, γιατί το χαλί και το σπίτι θα πάρουν φωτιά.
Νίκος Κουγιουμτζής, οικονομικός επόπτης ΕΣΕ της Ελληνικής Νομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, κύριε Λιάτσο. Πώς είστε? Όλα καλά. Καλά, το προσπαθούμε τουλάχιστον να είμαστε καλά. Το Σκοπιανό τώρα. Το Σκοπιανό μας αφορά όλους. Είτε είμαστε ειδικοί, είτε είμαστε, δεν είμαστε ειδικοί, είτε είμαστε πολιτικοί. Είτε αφορά όλους μας πάρα πολύ. Και εγώ θα και είμαστε μπροστά σε εξελίξεις. Από την επιχειρηματική του διάσταση. Υπάρχουν χιλιάδες επιχειρήσεις εκεί Ελλήνων αυτή τη στιγμή που δραστηριοποιούνται. Έτσι, και στηρίζουν. Ακριβώς. Και στηρίζουν, και στηρίζουν την οικονομία αυτού του κράτους. Και ελληνικές τράπεζες. Άρα, εκ των πραγμάτων, αυτό που θα πρέπει να επιδιώξουμε είναι τη σταθεροποίηση αυτού του κρατηδίου, το οποίο πολύ καλά και ανάγλυφα το έβαλε στο γεωπολιτικό του επίπεδο ο κύριος Παναγιωτόπουλος, και βεβαίως υπάρχουν εσωτερικές έρηδες, υπάρχουν εσωτερικές αψιμαχίες που αυτή τη στιγμή για το δικό μας εθνικό σκοπό θα έπρεπε να τις καταλαγιάσουμε. Άρα επήγει μια λύση του Σκοπιανού. Βεβαίως πρώτα θα πρέπει να βάλουμε σαν πρωτεύοντα ρόλο τον αλυτρωτισμό, και αν αυτό το επιδιώξουμε, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι εφικτό αυτή τη στιγμή, γιατί βλέπουμε ότι ο κύριος Ζάεφ έχει ισχνή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο, και βεβαίως μετά το όνομα, που είναι και αυτό εξίσου σημαντικό. Αλλά πρωτεύοντα ρόλο είναι η σταθεροποίηση και ο αλυτρωτισμός αυτού του κρατηδίου. Γιάννης Αγουρίδης είναι οικονομικός συντάκτης της Αυγής. Και σε ποιο site, κύριε Αγουρίδη? Bigbusiness.gr. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Ευχαριστώ πολύ. Μιλάμε για το Σκοπιανό. Κυριαρχεί, κύριε Αγουρίδη, το Σκοπιανό. Το Σκοπιανό, σωστά. Και είναι εύλογο αυτό. Ναι. Νομίζω ότι η ελληνική πλευρά μπορεί να εκμεταλλευτεί τη συγκυρία ότι τα Σκόπια λίγο ως πολύ καίγονται να λυθεί το θέμα και να μπορέσει να πάρει ό,τι είναι δυνατόν. Θα δούμε το επόμενο διάστημα σε ποιο σημείο θα μπορέσουμε να βρεθούμε. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικά και τα αυριανά ραντεβού του Πρωθυπουργού με τους πολιτικούς αρχηγούς, και νομίζω ότι υπάρχουν και αντίστοιχα στα Σκόπια, όπου και εκεί θα δούμε κάποιες διαθέσεις. Έχει σύγκληση των πολιτικών αρχηγών, συμβούλιο των πολιτικών αρχηγών στα Σκόπια, όπου θα τα κρίνει τα πάντα. Ναι, ναι. Εκεί θα διαφανεί, δηλαδή, θα διαφανούν οι διαθέσεις των Σκοπιανών. Για δείξτε λίγο τη φωτογραφία, μιας και το ανέφερε ο κύριος Αγουρίδης, για τα ραντεβού τα αυριανά στο Μέγαρο Μαξίμου. Ποιους θα δει ο κύριος Μητσοτάκης? 10.30 ο κύριος Τσίπρας, 10.30 θα δει τον κύριο Μητσοτάκη, στις 12.30 την κυρία Φόφη Γεννηματά, στη 1.30 τον κύριο Κουτσούμπα, στις 3 τον κύριο Θοδωράκη και στις 5.30 το απόγευμα τον κύριο Λεβέντη. Ολοκληρώσατε, κύριε Γουρίδη? Ναι, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε και στο Σπύρο Σουρμελίδη, το σύμβουλο έκδοσης Κυριακάτικης Κόντρα Νιούς. Σπύρο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Να πούμε ότι όλα αυτά που συζητιούνται αυτή τη στιγμή δεν γίνονται σε κενό χρόνου, συμβαίνουν πράγματα γύρω. Υπάρχει μια νευρικότητα της Τουρκίας και στο Αιγαίο. Μπορεί οι δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας, του Πάνου του Καμένου, να γίνονται με ένα τόνο αρκετά υψηλό. Αλλά δεν είναι τόσο τυχαίο το γεγονός, γιατί πολλούς μήνες τώρα υπάρχει η κινητικότητα των Τούρκων γύρω από νησιά, νησίδες, νησάκια κτλ. Και το δεύτερο, βέβαια, και το σημαντικότερο είναι ότι η Τουρκία έχει ανοίξει ένα δικό της πόλεμο ενάντια στη Συρία, με αφορμή τους Κούρδους και κυρίως εναντίον των Κούρδων. Αλλά δεν παραμένει να είναι μια εισβολή σε μια ξένη χώρα. Και το θέμα, η Γερμανία ζητάει να συζητηθεί και στο ΝΑΤΟ. Και ο κύριος Τραμπ, με το δικό του τρόπο, είπε στον Ερντογάν, φρόντισε να μην πυροβολήσει Αμερικανούς που βρίσκονται στην περιοχή μας με τους Κούρδους, γιατί θα έχουμε άλλου είδους περιπλοκές. Θέλω να πω ότι η κατάσταση συνολικά δεν είναι καθόλου ήρεμη. Υπάρχει και ο αυξανόμενος αλβανικός εθνικισμός, όσο και αν ο κύριος Ράμα προσπαθεί τις τελευταίες εβδομάδες να συγκρατηθεί. Ναι, ναι. Και επομένως η ανησυχία από την πλευρά της Ελλάδας είναι δικαιολογημένη, και θα ήταν καλό να αξιοποιηθεί αυτή η ευκαιρία, με την έννοια ότι για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια οι Σκοπιανοί βρίσκονται πραγματικά σε μια πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση και σε μια αμφιβολία σε ό,τι αφορά την ενότητα της χώρας τους. Ευχαριστώ. Επομένως, το γενικό πλαίσιο είναι τέτοιο, ναι, που επιβάλλει, θα έλεγε κανείς, να προσπαθήσουμε να το λύσουμε. Το πρώτο εξάμηνο του 2017, φίλες και φίλοι, είχαμε εξαγωγές στα Σκόπια
περί τα 650 εκατομμύρια ευρώ και είχαμε εισαγωγές από τα Σκόπια κάτι λιγότερο από 180 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα το πρωί έγινε μια ενδιαφέρουσα συνάντηση, φίλες και φίλοι. Υπάρχει και μια πολύ ωραία φωτογραφία που έχει ετοιμάσει ο κ. Κουτσικώνας. Συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αμερικανό πρέσβη στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ. Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη Νέα Δημοκρατία, κατά τη διάρκεια της συνάντησης αυτής, αν έχετε την καλοσύνη κύριε Καλογεννάτη, δούμε τη φωτογραφία, συζητήθηκαν διμερή θέματα, ενώ ο κύριος Μητσοτάκης επανέλαβε τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας, σύμφωνα με τη Νέα Δημοκρατία πάντα, που έχει διατυπώσει και δημόσια για το ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων. Χθες είχαμε μία εξέλιξη, τη μάθατε πρώτη από αυτή την εκπομπή. Κύριος... Ποια είναι αυτή η θέση, εσείς έχετε καταλάβει. Όχι, όχι, σας λέω τι λέει το ενημερωτικό από τη Νέα Δημοκρατία. Αφήστε τη φωτογραφία. Τώρα, αυτά θα κουβεντιάσουμε τώρα. Ναι. Θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε όλοι. Εμείς, εδώ βλέπετε τον πρέσβη με πολύ συγκεκριμένο ύφος. Τον παρακολουθεί πολύ χαμογελαστός ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μητσοτάκης. Έχει τη σημασία του ότι γίνεται τη συγκεκριμένη μέρα. Δηλαδή, άμα τη επιστροφή στην Αθήνα, στην Ελλάδα, του Έλληνα Πρωθυπουργού από τον Ταβός και μετά τη συνάντηση που είχε με τον Ζάιφ, και όχι μόνο με τον Ζάιφ, είχε συνάντηση με τον Έντι Ράμα, είχε συνάντηση και με την Κριστίν Λαγκάρντ. Πολύ κρίσιμη συνάντηση. Και χθες ενημερωθήκατε πρώτοι, φίλες και φίλοι, 12 και 25 ξημερώματα, την αλλαγή της κυρίας Βελκουλέσκου από έναν, λέει, φίλο, τον κύριο Ντολμάν, πολύ ωραία, τον Πίτερ Ντολμάν, φίλο του Τζέφρι Πάιατ, του Αμερικανού πρεσβευτή. Σας έδωσα πολύ ρεπορτάζ χθες το βράδυ. Ποιος είναι ο νέος υπεύθυνος από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την Ελλάδα και είναι και προσωπικός φίλος του Αμερικανού πρεσβευτή στην Αθήνα, του κυρίου Τζέφρι Πάιατ. Είχαμε λοιπόν ραγδαίες εξελίξεις. Ο κ. Εμίλη, ναι? Νέος επικεφαλής του ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ, πριν πάει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ήταν για 10 χρόνια στέλεχος του Ομοσπονδιακού Αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών. Βεβαίως. Βεβαίως. Είναι πολύ καλά σπουδαγμένος. Ήταν επικεφαλής του Ταμείου στη Λευκορωσία πριν έρθει εδώ, ενώ έχει εργαστεί, φίλες και φίλοι, στα προγράμματα της Ισλανδίας, της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Υπενθυμίζεται ότι ο Πάιατ πριν από την Αθήνα ήταν στην Ουκρανία. Από εκεί γνωρίζονται και κάνανε φιλία. Για να δούμε λοιπόν σε τι φάση θα είναι. Εγώ θέλω να σας πω το εξής, φίλες και φίλοι. Τώρα που γίνεται όλη αυτή η συζήτηση και για το Σκοπιανό, έχει ξεκινήσει ήδη κουβέντα και για το χρέος της χώρας μας. Κάντε τους συνδυασμούς και ονοών νοήτο. Η Wall Street Journal, αμερικανική εφημερίδα, δεν είναι τίποτα τυχαίο, καταγράφει τις εξελίξεις και τονίζει σήμερα η Wall Street Journal ότι με την ελληνική οικονομία να σταθεροποιείται και το στόχο για έξοδο από τα προγράμματα να είναι ορατός, ίσως είναι η κατάλληλη στιγμή για λύση με τα Σκόπια. Αυτό, κύριε Μαριά, γράφει η Wall Street Journal σήμερα και επειδή έχει φοβερό θέμα η Contra News του Σαββάτου, το πρωί θα τη βρείτε σε όλα τα περίπτερα, θέλω να τη δείξω από τώρα και να περάσω στον κύριο Μαριά για να σχολιάσουμε. Μεγάλο θέμα στην πρωτοσελίδα. Βουλευτές έτοιμοι να προσχωρήσουν στο ΣΥΡΙΖΑ, λέει η Contra News του Σαββάτου, μεγάλες ανατροπές στο πολιτικό σκηνικό προκαλεί το Σκοπιανό, διαμορφώνονται νέες στρατηγικές συμμαχίες. Θα σας έχω λεπτομέρειες σε λίγο, θα σας διαβάσω μερικά πράγματα από την πρώτη σελίδα, τι γράφει το ρεπορτάζ της Contra News του Σαββάτου με τίτλο «Βουλευτές έτοιμοι να προσχωρήσουν στο ΣΥΡΙΖΑ». Κύριε Μαριά, οι εξελίξεις τρέχουν. Αύριο το πρωί θα δει όλους τους πολιτικούς αρχηγούς εκτός του κυρίου Μιχαλολιάκου, όπου ο κύριος Μιχαλολιάκος, για να είμαστε απολύτως σωστοί και να τα λέμε όλα, έβγαλε μία ανακοίνωση και εκφράζει την ενόχλησή του που δεν κλήθηκε από τον κύριο Τσίπρα, όπως κλήθηκαν και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί, τονίζοντας ότι είναι αντισυνταγματικός ο αποκλεισμός της Χρυσής Αυγής από την ενημέρωση. Αυτό λέει ο κύριος Μιχαλολιάκος για μία ακόμη φορά το συνταγματικό τόξο με επικεφαλής τον νέο Μπολσεβίκο Αλέξη Τσίπρα, αποκλείει αντισυνταγματικά το κίνημα των Ελλήνων Εθνικιστών από ένα μεγάλο εθνικό θέμα. Πάντως δεν υπάρχουν πολλά κόμματα που δικάζονται ως εγκληματική συμμορία. Σωστό και αυτό.
Σωστό και αυτό. Δεν υπάρχουν πολλά κόμματα στην Ελλάδα. Σωστό και αυτό. Είναι σε εξέλιξη αυτή η δίκη με πολύ βαριά αδικήματα, με κακουργήματα και θα περιμένουμε την εξέλιξή της και το αποτέλεσμά της φυσικά. Κύριε Μαριά, τι άποψη έχετε για τον Σκοπιανό? Την έχετε εκφράσει βέβαια αρκετές φορές. Ναι, θα την πω επιγραμματικά και θα κάνω παρατηρήσεις. Παρακαλώ. Η θέση μας από την αρχή ήταν σαφής. Η θέση μας είναι ότι η Μακεδονία είναι μία και ελληνική. Δεύτερον, ότι δεν αποδεχόμαστε τον αλυτρωτισμό των Σκοπίων, όπως επίσης και τον σφεντερισμό του ονόματος της Μακεδονίας μας. Από εκεί και πέρα, εάν και εφόσον καταλήξει κάποτε η κυβέρνηση σε μία συμφωνία με τους Σκοπιανούς, αυτή θα πρέπει να τεθεί στην κρίση του ελληνικού λαού με δημοψήφισμα. Αυτά τα έχω πει πριν από τα Χριστούγεννα εδώ σε εκπομπή. Σας είχαμε και με κάποιους συναδέλφους έτσι. Εντάσεις. Συμβαίνουν. Καμιά φορά συμβαίνουν. Από την αρχή είμαστε καθαροί στο θέμα αυτό. Άρα μας λέτε ότι θέλετε δημοψήφισμα, πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει. Εάν και εφόσον καταλήξει σε συμφωνία. Γιατί υπάρχει πιθανότητα αυξημένη να μην καταλήξει σε συμφωνία. Και μας λέτε ξεκάθαρα επίσης, κύριε Μαριά, ότι δεν θέλετε τον όρο Μακεδονία στην ονομασία. Σε καμία περίπτωση. Ούτε ως απλό όρο, ούτε ως σύνθετο, ούτε ως χρονικά. Τίποτα. Να μην υπάρχει όρος Μακεδονία σε οποιαδήποτε ονομασία. Θα περάσω σε εκτιμήσεις περισσότερο, γιατί επειδή η εκπομπή σου τη βλέπει ο ίδιος κόσμος σε μιλία κάθε φορά. Λίγο πολύ. Θέλω να πω ότι, εν πάση περιπτώσει, έχει ένα κοινό σταθερό. Έχουμε σταθερό κοινό, ασφαλώς. Για να μην επαναλαμβάνουμε τις θέσεις μας. Δεν σημαίνει ότι δεν σώνει και καλά κάθε βράδυ, ας πούμε, το ίδιο. Να πω κάποια πράγματα. Συμπολίτες μας είναι εδώ, μπορεί να είναι και κάπου αλλού. Να πω και κάποια πράγματα που δεν τα έχουμε πει στις τελευταίες εκπομπές. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν δύο ειδών διεργασίες. Η μία διεργασία είναι στο επίπεδο του πολιτικού σκηνικού, θα αναφερθώ σε λίγο. Και οι άλλες διεργασίες γίνονται αυτή τη στιγμή στο επίπεδο της κοινωνίας. Διότι το ότι συγκεντρώθηκε πάρα πολλοί κόσμος στο συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη είναι ένδειξη ορισμένων πραγμάτων. Πολλοί πίστευαν ότι. Όταν λέτε πάρα πολλοί κόσμος, συγγνώμη για τη διακοπή. Εγώ τον εκτιμώ. Πού τον υπολογίζετε? 400 με 500.000 ήμουν εκεί. 400 με 500.000. Ναι, ήμουν εκεί. Και είχα την ευκαιρία να πάω από νωρίς, να περάσω, να κυκλοφορήσω σε όλο το χώρο και να έχω σαφή εικόνα περίπου του τι γίνεται. Εσείς έχετε εμπειρία που συγκεντρώσεις και μεγάλη συγκεντρώσεις, οπότε έχετε, ας πούμε, μπορείτε να καταλάβετε περίπου πώς ήταν. Διότι από ένα σημείο και πέρα, περί τις 3,5 με 4 παρέμεινα περίπου στο ύψος της Αριστοτέλους και εκεί μπροστά από μένα επί μια μισή ώρα περνούσαν με ταχύ βήμα κόσμος ο οποίος αποχωρούσε από τη συγκέντρωση και γνωρίζουμε πώς είναι η απόσταση από την Αριστοτέλους μέχρι το Λευκό Πύργο και κάτω. Εκτιμώ λοιπόν ότι ήταν πάρα πολλοί κόσμος, αυτή είναι η εκτίμησή μου. Αλλά το πιο βασικό δεν είναι τόσο αυτό. Είναι ότι οι διεργασίες που γίνονται αυτή τη στιγμή σε επίπεδο κοινωνίας. Ο κόσμος είναι στην πλειοψηφία του ελληνικός λαός φτωχοποιημένος. Έχουν μειωθεί μισθοί και συντάξεις. Δεν μπορεί να παρακολουθούμε ότι γίνεται κάτι στο Σκοπιανό και αντιδρά ο ελληνικός λαός ερήμην των γεγονότων τα οποία έχουν συμβεί, τα οποία υπάρχουν ως περίγραμμα, τα οποία υπάρχουν ως υπόβαθρο. Ο κόσμος λοιπόν αυτός ήθελε να εκφράσει πρώτα απ' όλα την στήριξή του σε μια επιλογή που έλεγε καμία παραχώρηση του ονόματος της Μακεδονίας μας στους Σκοπιανούς. Αυτό ήταν το ένα. Ναι, ναι. Είχε έντονα συγκινησιακά στοιχεία. Είδα αρκετό κόσμο τον οποίο συνάντησα. Υπήρχε έντονη αγανάκτηση και φυσικά υπήρχε ένα τεράστιο υπόβαθρο αντικυβερνητικό, αντιμνημονιακό, κατά την έννοια ότι δεν επιθυμούν ούτε τώρα. Είπατε αντικυβερνητικό, αντικυβερνητικό και αντιμνημονιακό, είπατε. Βεβαίως. Ούτε. Ακροδεξιοί υπήρχαν στο συλλαλητήριο. Πολύ καλή ερώτηση κάνει ο κ. Υπήρχαν αρκετοί ακροδεξιοί, τους εκτιμώ στις τάξεις του 1 με 2% της συγκέντρωσης, αλλά δεν είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να χαρακτηρίσουν το πλήθος το οποίο συγκεντρώθηκε. Και επειδή εγώ συμμετείχα και στα κινήματα και στις πλατείες, ήμουν στην κάτω πλατεία με πολλά στελέχη και του ΣΥΡΙΖΑ και τον ΑΝΕΛ κλπ. Και στην πάνω πλατεία ήταν η Χρυσή Αυγή. Αυτό δεν με έκανε εμένα να σηκωθώ να φύγω από την πλατεία, αλλά να δώσω τη μάχη μου με τις απόψεις μου. Το ότι υπήρχε η Χρυσή Αυγή ήταν δεδομένο. Την είδα οργανωμένα η οποία εμφανίστηκε. Εκτιμώ ότι το ποσοστό της ήταν περίπου 6 με 7.000 άτομα τα οποία ήταν οργανωμένα και πέρασαν σε μπλοκ. Αλλά από εκεί και πέρα αυτή η παρουσία δεν μπορεί να αλλοιώσει την πλειοψηφία του κόσμου ο οποίος ήρθε, ο οποίος είχε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ακολουθούσαν τον ιερέα της. Φαινότανε της, ας το πούμε, ενορίας τους, γιατί είχαν και ελληνικές σημαίες, όπου στο κοντάρι της σημαίας ήταν ο Σταυρός. Υπήρχαν δηλαδή και ενορίες που είχαν κινηθεί. Υπήρχαν πάρα πολλά πούλμαν που είχαν έρθει από την υπόλοιπη Ελλάδα. Υπήρχαν πάρα πολλοί Θεσσαλονικείς. Όλος αυτός ο κόσμος πλέον είχε έντονα τα στοιχεία της αγανάκτησης και δεν επιθυμούσε, κατά την κρίση τη δική του, να υπάρξει ο σφετερισμός του ονόματος της Μακεδονίας μας. Και αυτό θα το θεωρούσε ταπείνωση. Βλέπω λοιπόν ότι αυτές οι διεργασίες όπως γίνονται είναι στη βάση τους αντισυστημικές.
Είναι λάθος, και το λέω στην Contra News, στην εφημερίδα της Κυριακής, στο άρθρο μου, Εμίλη, είναι λάθος να εκτιμήσουμε ότι απλά ήταν μια εσωτερική κόντρα της δεξιάς, όπου κάποιοι δεξιοί βουλευτές θέλαν μια άλλη γραμμή και κινητοποίησαν κόσμο. Είναι λάθος να χαρακτηρίζεται αυτός ο κόσμος συλλήφθηνα, ακροδεξιοί, χουντικοί, φασίστες, γιατί στην ουσία ανεβάζουμε τη Χρυσή Αυγή και της δίνουμε μεγαλύτερη αξία από ό,τι έχει. Είναι λάθος επίσης να μην αντιλαμβανόμαστε τις κοινωνικές διεργασίες, διότι αυτοί δεν μαζεύτηκαν εν κενό. Δεν ήταν κάποιοι άνθρωποι χαρούμενοι γενικώς και ορίστως και απλά ενοχλήθηκαν από το θέμα το Σκοπιανό. Άρα λοιπόν όλες αυτές οι διεργασίες που γίνονται πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη από τα κόμματα, από την κοινωνία. Και πιστεύω ότι έχουν ληφθεί σοβαρά υπόψη, διότι στην ουσία όλα τα κόμματα, ενώ ήταν τελείως διαφορετική η στάση τους στις αρχές του χρόνου, όταν ξεκινούσε η συζήτηση για το Σκοπιανό και 10 μέρες πριν το συλλαλητήριο, που ελάχιστοι έβγαιναν να πούν ότι στηρίζουν το συλλαλητήριο, τώρα πολλοί λένε ότι το στηρίζουν, πολλοί εμφανίζουν ότι αντιλαμβάνονται τι λέει ο λαός ή η μεγάλη μερίδα του πληθυσμού και αρχίζουν να προσαρμόζουν τις θέσεις τους γύρω από αυτό. Από εκεί και πέρα, αυτό έχει μεγάλη. Και κλείνω με αυτό, Εμιλία, για να μην κολλησιέργω. Αυτό από πού την αλλαγή στάσης, πού την έχετε διακρίνει, δηλαδή ποιο κόμμα άλλαξε στάσης? Σας φέρω παράδειγμα το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ, αν διαβάζατε, επικεντρωνόταν στο θέμα του Σκοπιανού στο διεθνές στοιχείο, ότι είναι οι Αμερικάνοι, οι υπεριαλιστές που παλεύουν κλπ. Οι σημερινές δηλώσεις του κυρίου Φουτσούμπα είναι τελείως. Είναι στο πλαίσιο μιας άλλης λογικής, όπου επιμένει στο κομμάτι το αλυτρωτικό, επιμένει κατά κύριο λόγο στο όνομα και με βάση αυτά που διάβασε ο Εμίλιος, λιγότερα στοιχεία της διεθνούς διαπάλης. Λέει, αλλά, η Νέα Δημοκρατία. Πιστεύετε ότι επηρεάστηκε το Κομμουνιστικό Κόμμα από τα σαφέστατα, σαφέστατα, και μάλιστα σας πω ότι την ώρα που είχε 300-400.000 στη Θεσσαλονίκη, το ΚΚΕ είχε ακτίφ στα γραφεία του. Δηλαδή για να αντιληφθεί κανείς ότι η κοινωνία τρέχει για πολλά κόμματα. Και στο άρθρο μου γράφω ότι αντίστοιχα η αριστερά και στην Ευρώπη δεν μπόρεσε να αντιληφθεί τα αντισυστημικά στοιχεία της κοινωνίας. Τα άφησε, ξέφυγαν και εμφανίστηκε κάποια στιγμή Λεπέν και τα καπέλωσε. Ευχαριστώ. Άρα λοιπόν, δευτερόλεπτο. Πρέπει να πάω διαφημίσεις, ναι. Βεβαίως, δευτερόλεπτο. Ναι. Πρέπει λοιπόν να αντιληφθούμε όλες τις διεργασίες με τέτοιο τρόπο ώστε αυτό το κίνημα που θα εξελιχθεί σε κίνημα και θα περάσει και σε άλλα στοιχεία να μπορέσει να έχει μια κατεύθυνση δημοκρατική, πατριωτική. Μάλιστα. Και να μην έχουμε κανένα καπέλωμα από ακραία δεξιά στοιχεία τα οποία θα επιχειρήσουν να κάνουν αυτό το καπέλωμα και πρέπει να το προσέξουμε. Ένας, ο κύριος, υπάρχει ο κύριος, δεν θυμάμαι το όνομά του, θα σας το πω αμέσως, είναι Στέργιος, ο κύριος Στέργιος Καλόγυρος. Είναι μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής για τη διοργάνωση τη συγκέντρωση του συλλαλητηρίου στο Σύνταγμα, ναι, και, λέει, και λέει το Βεργίνα TV. Ότι, το Βεργίνα TV. Ναι. Και λέει ότι θα και το Smile. Και λέει ότι θα ξεπεράσει, έτσι λέει η εκτίμησή του, το 1 εκατομμύριο, ναι, και κάνει έκκληση σε όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν, να κουβεντιάσουμε και όλες τις πληροφορίες που υπάρχουν για το συλλαλητήριο της Τετάρτης. Εγώ τον είδα Κυριακή Τετάρτης. Στον Νίκο Ευαγγελάτου. Στον Νίκο Ευαγγελάτου. Στο απόψε, πρέπει να πάω σε διαφημίσεις, μετά θα το πείτε. Μετά θα το πείτε. Θα το πείτε. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα 2 λεπτών και υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα δήλωση, θα την πούμε μετά τις διαφημίσεις, φίλες και φίλοι, του κυβερνητικού βουλευτή, του γιατρού Τρικάλων, του κυρίου Σάκη Παπαδόπουλου. Κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα δήλωση. Διαφημίσεις 2 λεπτών και επανερχόμαστε. Κάνει θέμα μου.